Μια μέρα, νωρίς τον Ιούλιο, 65 μετανάστες πιαστήκαν επιπλέον στην Αντιλική θάλασσα, στην ακτή της Κροατίας. Στριμωμένοι πάνω σε μια βάρκα, χωρίς βενζίνη, τους ενδιέφερε απλά να βρεθούν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα, βρεθήκαν στο Ντουμπρόβνικ, το πιο τουριστικό μέρος της Κροατίας. Λίγο πιο νότια, στα τέλη του Αυγούστου, μια βάρκα ταξιδεύει 4 άντρες, μια γυναίκα και 2 παιδιά από την Σύρια στην βόρεια ακτή της Κύπρου. Κανένας δεν επέζησε. Θέλω να σου πω για αυτό το μέρος. Αυτό το νησί κάτω από τον ήλιο. Το νησί της Κύπρου. بشتغل في العمل السياسي مناضل فلسطين كنت بشتغل مع ياسر عرفات Πόσο θα μας κρατήσουν? Πώς μπορούμε να φύγουμε από εδώ? Μπορείς να κάνεις κάτι? Μετρέσα μου το δρόμο από μέσα μου κοιτώ. Ποιος δεν βρήκε στην έπαρση του δρόμου με χώρο συγκριτικό. Δεν έχω να σου πω λόγια του κόσμου.